οι βασικές θέσεις. Ο Αλέξο Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη ένα πρόγραμμα άμεσων μέτρων, τα οποία απαντούν σε συγκεκριμένα προβλήματα του κόσμου. Αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα πρόγραμμα με το οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε μια επανεκκίνηση της οικονομίας, όπως το λέμε. Αυτά περιλαμβάνουν τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων, την αποκατάσταση του κατώτατου μισθού, την αποκατάσταση των δικαιωμάτων των κοινωνικών που έχουν καταστραφεί, την αντιμετώπιση των ακραίων μορφών φτώχειας που έχουμε δυστυχώς στη χώρα μας, σε βαθμό που πολλοί μιλούν και για ανθρωπιστική κρίση, τη δημιουργία ενός προγράμματος απασχόλησης με το οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε ανάπτυξη. Δηλαδή δεν συμφωνούμε ότι πρέπει να περιμένουμε πρώτα να υπάρξει ανάπτυξη για να υπάρξει απασχόληση. Αντίθετα πρέπει να πάμε. Και βέβαια να αρχίσουμε και αλλαγές στο πολιτικό σύστημα και στο κράτος. Αυτό όμως είναι ένας πρώτος κύκλος, θα έλεγα. Τα άμεσα. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι ένα πρόγραμμα που αφορά τις πρώτες μέρες, τους πρώτους μήνες και τα πρώτα χρόνια. Διότι πρέπει στο τέλος να δούμε πώς θα δημιουργήσουμε ένα νέο κράτος κοντά στον πολίτη και πώς θα δημιουργήσουμε και ένα νέο παραγωγικό σύστημα. Απόψε λοιπόν, σκοπός μου είναι να αναπτύξω κυρίως αυτό το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσονται και τα μέτρα της Θεσσαλονίκης, αλλά και να δούμε και πιο πρακτικά θέματα που μπορεί να τεθούν τη συζήτηση.